Σε αντίθεση με τα πακέτα βοήθειας προς Ουκρανία και Ισραήλ που προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις στην Αμερικανική Βούλη των Αντιπροσώπων, το νομοσχέδιο για την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης TikTok πέρασε με ευρεία πλειοψηφία και με ψήφους 360 υπέρ και μόλις 58 κατά. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η κινέζικη μητρική εταιρεία ByteDance, που έχει στην ιδιοκτησία της το TikTok, πρέπει να το πουλήσει μέσα σε 9 μήνες. Διαφορετικά, η εφαρμογή θα πάψει να είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι βουλευτές και ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η κινέζικη κυβέρνηση θα μπορούσε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει την ByteDance, η οποία είναι η μητρική εταιρεία του TikTok, ως εργαλείο και θα μπορούσε να αναγκάσει την ByteDance να παραδώσει δεδομένα χρηστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή θα μπορούσε να χειραγωγήσει τον αλγόριθμο του TikTok με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προωθεί ή να αλλοιώνει περιεχόμενο που ευνοεί περισσότερο τα συμφέροντά της. Ουσιαστικά η πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών φοβάται ότι το TikTok μπορεί να γίνει όργανο στα χέρια της κυβέρνησης της Κίνας. Η εφαρμογή έχει πάνω από 170 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δεδομένα όλων αυτών φυλάσσονται στην Κίνα. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει ανησυχίες εδώ και αρκετό καιρό αν είναι τα δεδομένα των 170 εκατομμυρίων Αμερικανών χρηστών του TikTok ασφαλή, επειδή η μητρική εταιρεία ByteDance εδρεύει στην Κίνα. Μήπως το κυβερνόν κόμμα της Κίνας υποχρεώσει την ByteDance να παραδώσει τα δεδομένα? Βάσει ενός νόμου του 2017, η κινέζικη κυβέρνηση μπορεί να το κάνει αυτό. Για να εφαρμοστεί ο νόμος πρέπει να περάσει από τη γερουσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο, κάτι που αναμένεται να γίνει χωρίς δυσκολία. Η διοίκηση του TikTok έχει ανακοινώσει ότι θα προσπαθήσει να ακυρώσει την εφαρμογή του νόμου στα δικαστήρια και διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Αμερικανών χρηστών.